Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Κλήρωση του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας σήμερα, όπου κληρώθηκαν οι τρεις όμιλοι. Ξεκινάμε με την καινούρια ομάδα που συμμετέχει για πρώτη φορά στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, τον Αστέρα Γλυφάδας. Και μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο. Θεόφιλος Καραφωτιάς λέγομαι. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, μας συνέχεια το Απόλλωνα Περιστερίου. Πρώτη φορά κατεβαίνουμε και ελπίζουμε για το καλύτερο για την ομάδα μας. Ήταν μια εμπειρία για μένα αυτή η κλήρωση, δεν το έχω ξαναζήσει και ευελπιστώ για τα καλύτερα για όλους. Κληρωθήκατε πρόεδρε στον πρώτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο, καλές ομάδες, αρκετά ταξιδάκια από την Γλυφάδα. Ελπίζουμε να πάμε καλά και να έχουμε μία άνοδο στο τέλος της χρονιάς. Το ρόστερ θα είναι νεαροί παίκτες, έμπειροι. Το ρόστερ, επειδή ανήκω στις σχολές του Ολυμπιακού, στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, θα είναι αρκετά παιδιά από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού Γλυφάδας και είναι άλλα 6 παιδιά που είναι πιο έμπειροι, οι οποίοι έχουμε πάει να κάνουμε μεταγραφές. Ποιος είναι ο προπονητής στην ομάδα? Ο προπονητής είναι ένας παλιός παίχτης, ο Νίκος Τσαμπίρας, διπλωματούχος. Είναι και τεχνικός διευθυντής στις υποδομές μας και ευελπιστούμε τα καλύτερα για όλο τον κόσμο. Βασικά να μας κλείσουν. Ωραία. Και στη διοίκηση, εκτός από εσάς, αν θέλετε να αναφέρετε τους υπόλοιπους. Εκτός από μένα είναι ο κύριος Τσαμπίρας, η κυρία Τρικαλιώτη, αυτά τα άτομα. Ωραία. Και όπως είπατε, στόχος είναι η άνοδος στη Β' κατηγορία. Ναι, ευελπιστούμε, αν όχι φέτος του χρόνου, να ανέβουμε και να προχωρήσουμε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, μαζί μας τώρα ο προπονητής του Άφοβου, Χρήστος Φίλης. Coach, ο Άφοβος στον τρίτο όμιλο. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Όπως θα πάμε και την άλλη φορά, να έχουμε υγεία. Και θα πάμε να δούμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι μια... Στην αρχή κιόλας πέσαμε πρώτη αγωνιστική με το Θρίαμβο, εκτός έδρας. Εντάξει, πέφτουμε στα βαθιά κατευθείαν. Όλα καλά. Εύκολος, δύσκολος, βατός ο όμιλος? Τώρα πιστεύω ότι και οι τρεις όμιλοι στο ίδιο επίπεδο είναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε διαφορά εκεί πέρα κάτω που είμαστε. Οπότε, εντάξει. Θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορεί? Φαβορεί από ό,τι ξέρω και ο Θρίαμβος και το Μαρούς είναι καλές ομάδες. Τώρα από εκεί πέρα θα δείξει. Υπομονή να έχουμε, υγεία και βλέπουμε. Καλή σεζόν. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, μαζί μας και ο Αργύρης Φελάς από τη Χρυσούπολη. Η Χρυσούπολη στο δεύτερο νόμιμο. Στο δεύτερο νόμιμο, μια χαρά. Όλες οι ομάδες το ίδιο είναι. Δεν ξεχωρίζω κάτι. Πάμε, παίζουμε, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει... Για τη χαρά των παιδιών παίζουμε, για να διασκεδάζουν. Γιατί και τα παιδιά και εμείς τίποτα άλλο δεν έχουμε. Ο ένας είναι δύσκολος, ο άλλος είναι εύκολος. Δεν τα βλέπουμε έτσι εμείς. Τα βλέπουμε διαφορετικά. Έχετε νεαρούς παίκτες? Ναι, είναι πολύ νεαροί οι παίκτες που έχω. Είναι όλα μικρά τα παιδιά. Έχω κανένα δύο, έναν δύο που είναι λίγο μεγαλύτεροι. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι μικροί. Είναι από τις ακαδημίες όλοι. Αυτό για τη χαρά μας. Για τη διασκέδαση και να περνάμε καλά. Τίποτα άλλο. Και ό,τι γίνει, γίνει. Να αναφέρετε ποιος είναι προπονητής στην ομάδα. Προπονητής είναι ο Βαγγέλης ο Κότσαλος και τι άλλο θες? Και στη διοίκηση εκτός από εσάς, κύριε Αργύρη. Εκτός από μένα είναι ο Κατσαρός ο Χρήστος, είναι ο Τάσος ο Μωραΐτης, ήταν ο δικηγόρος ο Γιάννης, μας άφησε, έφυγε. Είναι η Βαγγελιά είναι η γραμματέα μας. Αυτή. Και κάποια άλλη ακόμα που το κάτσα να σου θυμηθώ. Είναι η Βαγγελιό, είναι η Άρτεμις, είναι ο Βαγγέλης, είναι πολύ. Καλή σεζόν, κύριε Αργύρη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Επιτυχία στην Χρυσή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, μαζί μας και η πρόεδρος από τους Ίωνες Παλιού Φαλήρου, η Άννα Κανελάτου. Άννα, στον πρώτο. Στον πρώτο όμιλο, ναι. Καλός όμιλος είναι. Είναι με κάποιες ομάδες που έχουμε παίξει και πέρυσι. Ελπίζουμε ότι θα πάμε καλά. Θα προσπαθήσουμε και όλα εντάξει θα είναι. Στόχος μια καλύτερη παρουσία, μια καλύτερη πορεία στη δεύτερη σας παρουσία στη γάμα κατηγορία. Έτσι ακριβώς. Προσπαθήσουν περισσότερο τα παιδιά. Έχουμε κάνει και κάποιες προσθήκες παιδιών. Και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Καλή σεζόν, Άννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Μαζί μας και ο πρόεδρος του Προμηθέα, Γιώργος Μανδελένης. Πρόεδρε, ο Προμηθέας στον τρίτο όμιλο. Στον τρίτο όμιλο, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει ο όμιλος, ποτέ δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να παίξουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πολύ την ΕΠΣΑ για την άψογη διοργάνωση και ελπίζω τον χρόνο να πάμε πολύ καλά. Εύκολος, δύσκολος ο όμιλος? Δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι σε τι μέρα θα βρεθεί η ομάδα. Όλοι οι όμιλοι εύκολοι είναι. Και όλοι είναι δύσκολοι. Η μπάλα μας ενδιαφέρει και αθλητική άμυλα, τίποτα παραπάνω. Θεωρείς κάποια ομάδα φαβορεί στον όμιλο? Ναι. Η ΑΕΛΙΟΥ πιστεύω θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ο Άφοβος θα παίξει σημαντικό ρόλο στον όμιλο. Αλλά ποδόσφαιρο είναι. Μικρά παιδιά παίζουν. Οπότε όλα είναι πιθανά. Καλή σεζόν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Λοιπόν, και ο Σταύρος Πολύμος από τον Αρίωνα. Σταύρο, ο Αρίωνας στο δεύτερο νόμο. Καταρχήν θα ευχηθώ σε όλους, σε όλο την Ένωση και σε όλο τον αθλητισμό. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα, ειρήνη στον κόσμο, χαμόγελο. Όσον αφορά την κλήρωση, εμείς είμαστε ένα σωματείο που δυστυχώς ή ευτυχώς λειτουργούμε καθαρά αθλητικά. Δεν έχουμε προσδοκίες, δεν προσπαθούμε για κάτι το ιδιαίτερο. Προσπαθούμε να αθλούν τα παιδιά, έχουμε γηπαιδικό πρόβλημα ούτως ή άλλως. Είμαστε πάρα πολύ υποχρεωμένοι στον αθλητικό οργανισμό και εδώ στο Δήμο Εμιτού Δάφνης και στις ομάδες εκεί που μας φιλοξενούν. Τους ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Και αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα εμένα και τους διοικούντες του σωματείου είναι η ομάδα να είναι με υγεία, να μην υπάρχουν τιμωρίες, να παίζουν από εδώ να το ευχαριστούνται. Οι προπονήσεις μας είναι αργά τη νύχτα και θα προσπαθήσουμε να είμαστε υγιείς, να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο και δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί είμαστε μια ομάδα, μια γειτονιά που προσπαθεί απλά να δώσει έναν αθλητισμό καθαρό και δεν ξέρω αν θα μπορέσει η ομάδα να κάνει κάτι παραπάνω, έστω τουλάχιστον λίγο καλύτερα από πέρσι. Αυτό μπορεί να το προσπαθήσουμε. Αλλά νομίζω υπάρχουν πολύ καλά σωματεία ιστορικά στον ομιλό μας που και χαιρόμαστε που θα τα έχουμε και θα πρωταγωνιστήσουν και νομίζω ότι είναι ένας καλός όμιλος για μας. Ένας καλός όμιλος. Με υγιείς ομάδες και φίλους παράγοντες. Ωραία. Καλή σεζόν, Σταύρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μαζί μας τώρα και ο Χρήστος Σόκλας από τα Ηλίσια 2004. Χρήστο, τα Ηλίσια στο δεύτερο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο είμαστε. Εντάξει, καλή την είδα την κλήρωση. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει και βγάλουμε αυτά που δουλεύουμε τόσο καιρό στην προετοιμασία, πιστεύω θα διεκδικήσουμε. Στόχος είναι η άνοδος. Είναι. Πρώτα να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, για να το ευχαριστηθούμε όλοι, να έχουμε υγεία. Τώρα θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε, ναι. Το θέλουμε πάρα πολύ όλοι από τη διοίκηση μέχρι τους παίχτες. Το χρειαζόμαστε, το θέλουμε δηλαδή. Ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες στον όμιλο? Είναι πολύ καλές ομάδες, δυνατές. Τριφυλιακός, Αμπελόκηποι, είναι πάρα πολλές ομάδες. Έχουμε δυνατό όμιλο. Αλλά εντάξει, αν είμαστε αυτοί που πρέπει, θα διεκδικήσουμε. Καλή σεζόν με υγεία. Λοιπόν, και ο Γιώργος Καλούδης από τον Πλάτωνα. Γιώργο, στον τρίτο όμιλο Πλάτωνα. Ναι, στον τρίτο όμιλο. Εντάξει, είναι ένας όμιλος που έχει πατροπαράδοτα καλές ομάδες. Έχει ιστορικές ομάδες μέσα, έχει και καλές ομάδες. Εμείς θα πάμε να παλέψουμε όλα τα παιχνίδια με αυτή την πίστη που έχουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι φέτος πάμε να κάνουμε κάτι καλό. Πιστεύουμε ότι πέρσι είμαστε οι αδικημένοι του κορονοϊού, γιατί ήρθαμε τελευταίοι και πέσαμε από την κατηγορία, δηλαδή μόνο εμείς πέσαμε τελευταίοι. Πάλι θέλουμε να πάμε ψηλά. Πιστεύω ότι με λίγο τέτοιο θα είμαστε στην τετράδα. Δεν ξέρω, θα τη διεκδικήσουμε, δηλαδή θα είμαστε στην τετράδα σίγουρα, πιστεύω. Θεωρείς τον όμιλο δύσκολο, βατό? Ο όμιλος έχει 5-6 για μένα πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά και οι άλλες οι ομάδες είναι όλες καλές, άμα δεν δώσει σοβαρότητα. Άμα δεν έχει σοβαρότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολες όλες οι ομάδες. Αλλά πιστεύω ότι 4-5 ομάδες είναι πιο top από τις υπόλοιπες. Ποιες ξεχωρίζεις, Γιώργο, εσύ? Γενικώς δεν μπορώ να πω, δηλαδή νομίζω ότι έχω δει μερικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα ο Άφοβος, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η ΑΕΛΙΟΥ, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα ο Θρίαμβος, είναι πάρα πολύ καλή και γενικά δηλαδή αυτές τις 3-4 ομάδες είναι πάρα πολύ καλές, αλλά πιστεύω και οι άλλες ομάδες είναι όλες υπολογίσιμες και όλες μπορούν να κόψουν βαθμούς από όλους. Ο Κεραυνός, Μητρούπολης, και είναι πάρα πολύ καλές ομάδες όλοι. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε έναν όμιλο που είναι πονηρός, νομίζω, ο όμιλός μας.
Ενισχυθήκατε στη μεταγραφική περίοδο? Έχουμε ενισχυθεί και έχουμε πάρει κάποιους πολύ καλούς παίκτες στην μεταγραφική περίοδο. Κρατήσαμε καταρχήν τα 3/4 του κορμού της ομάδος και τα βάλαμε μέσα κάποιες πινελιές, κάποιους παίκτες που χρειαζόντουσαν για να μας κάνουν μια ομάδα υπολογίσιμη και πάρα πολύ καλή για να διεκδικήσουμε, σας λέω και πάλι, την άνοδο, γιατί γι' αυτό θα παλέψουμε όλη τη χρονιά. Να επιστρέψει ο Πλάτωνας στη Β' κατηγορία. Θέλουμε να επιστρέψει ο Πλάτωνας στη Β' κατηγορία, παρόλο που ο Πλάτωνας είχε ανέβει 35 χρόνια και ανέβηκε πρόπερση. Θέλουμε να το ξαναεπιστρέψουμε εκεί που πιστεύουμε ότι ανήκει στη Β' κατηγορία τουλάχιστον. Γιατί δεν μπορούμε για παραπάνω. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολα όλα. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς και καλή σεζόν να έχετε κι εσείς δημοσιογραφικά.